Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 στις 6.30 ώρα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση παρουσίαση των ελληνικών παραδοσιακών ενδυμασιών σε σύγχρονες κούκλες στο Λύκειο Ελληνίδων. Η εκδήλωση είχε τίτλο «Της Λιγερής το φόρεμα, της νύφης το φουστάνι». Το ράψιμο και την επιμέλεια των ρούχων είχε αναλάβει η δεύτερη αντιπρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας, κυρία Ιωσήφινα Σεχλίδου. Πριν από κάποια χρόνια ήρθαν στα χέρια μου κάποια βιβλία με ενδυμασίες και εκεί κατάλαβα το μεγαλείο αυτής της πατρίδας, γιατί μαθαίνοντας τις φορεσιές μαθαίνεις ιστορία. Έτσι ξεκίνησε ένα ταξίδι από το παρελθόν στο παρόν, με σεβασμό. Είναι η απόδοση, την έκανα σε μικρογραφία, γιατί θέλω η μνήμη να είναι δυναμική και ενεργή. Αυτός ήταν ο λόγος. Πήρα λοιπόν κλωστή και βελόνα και αποτύπωσα σύμβολα και στοιχεία από την παράδοσή μας πάνω στις κούκλες. Έχουν μέσα αγάπη, έχουν ψυχή, μεράκι, όπως οι προγονείς μας έκαναν τις φορεσιές παλιά και κοσμούν σήμερα τα μουσεία μας. Είναι η αγάπη μου για την ελληνική παράδοση. Το Λύκειο Ελληνίδων πιστό και με σεβασμό στην παράδοση διατηρεί αυθεντικές φορεσιές και πιστά αντίγραφα. Όμως η β' αντιπρόεδρός μας, η Ιωσήφινα Σεχλίδου, η οποία είναι και υπεύθυνη στο τμήμα οικοτεχνίας, έραψε 42 ελληνικές φορεσιές, σε μικρογραφία βέβαια, σε κούκλες, οι οποίες όμως αποτυπώνουν ακριβώς την αληθινή φορεσιά. Είναι... Το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας γέμισε με κόσμο, ενώ το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι του Λυκείου Ελληνίδων Δράμας. Φοράει φορεσιά από την Ενή Κοζάνης. Είναι μια φορεσιά που τη δημιούργησαν οι γυναίκες για να κάνουν το έθιμο του Λαζάρου, την Άνοιξη, που είναι που συμβολίζει την αναγέννηση της φύσης. Γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι γεμάτη λουλούδια και χρώματα.